Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, ο φώτη, ένα χρήστη, ο φώτη στο Spotify μου λέει ρε παιδί μου, έσχο ε, και βρίζει για να φανεί αστείο. Και ξεκινά και λε για το χεσιό τη γκλέντα. Ε, 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 έχει δίκιο, έχει δίκιο απόλυτα, ό,τι και να λέει. Ε, ε, έχω γίνει φτηνό. Βρίζω σε κάθε ευκαιρία. Με λέω για την γκλέντα που σχέζει και που κατουράει ενό και είναι η προσπάθεια μου να γίνω αστείο. Παιδιά, έχει απόλυτο δίκιο. Οπότε στο σημερινό επεισόδιο, δεν θα γίνει ακόμα για να φάτε με την ησυχία σα, αλλά από τη μέση και μετά να ξέρετε, θα ακουστούν τα χειρότερα πράγματα από αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει η Γκλέντα και να είναι ιδιαστικά η γάτα μου, η Γκλέντα σε περισσοίδιο το ξέρετε. Οπότε, φάτε μέχρι τα πρώτα 15 λεπτά και μετά θα, κου, θα κουστούν τα χειρότερα. Σε προειδοποιώ ο Φωτεινί, μην μείνει μετά. Θα, θα ιδιάσει τη, τη ζωή σου και θα έχει και πολύ βρυσίδι. Οπότε, οπότε πρόσεχε. Βέβαια, δεν ξεχνάμε το κλασικό ραντεβού μα να σα δείξω το μωρό, το οποίο μόλι ήρθε στην αγκαλιά μου και γουργουρίζει και θέλει να είναι. Γεια σου, Γκλέντα. Οπότε, ναι, τι, να, με τι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βλέπω ένα βίντεο, παιδιά του Γιάννελη. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι αυτό που λέει: Αυτή είναι η ομόνια. Και σήμερα θα κάνουμε ένα challenge για να ζήσουμε εκεί 24 ώρε και να φάμε μόνο fast food από την ομόνια. Και είναι επικίνδυνη. Και ένα τελέσφατο γυμνηστριακό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είμαι σε YouTube, είναι το, 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 το ωραίο το θέμα. Έκανε τώρα ένα βίντεο το οποίο. Αυτό έχει κάνει 5-6 βίντεο για την ομόνια και τα λοιπά, Είναι ο. Όπω λέγει, ο ίδιο είναι ο δήμορφο ομόνια πλέον. Έχει... Την έχει αρμέξει την ομόνια, ρε παιδί μου, ναι, να σου πω. Και έκανε τώρα ένα βίντεο που λέει: Τρώ! Κάνω τη διατροφή τέλο πάντων και το καθημερινό ρουτίν του The Rock, το Dwayne The Rock Johnson, στην ομόνια. Το οποίο θα πούμε ότι δεν χρειαζόταν κανένα λόγο να γίνει στην ομόνια. Ε, δεν προσφέρει τίποτα η ομόνια. Ίσα, ίσα είναι και disadvantage, γιατί δεν μπορεί να φας ξέρω εγώ, με την ησυχία σου να ετοιμάσει τα γεύματα όπω κάνει ο The Rock στο σπίτι. Οπότε είναι όλο μια πολύ αβολία. Δεν ξέρω τι, τι βαβολία δεν είναι. είναι. Εντάξει, είναι χρυσό content. Αλλά βλέπει τώρα είναι στην ομόνια και τρέχει 6 ώρα το πρωί στην ομόνια. Παιδιά, ζούμε 2024 χρόνια σίγουρα. Το λιγότερο. Κανεί δεν έχει τρέξει πρωί στην ομόνια, παιδιά. Κανένα σοβαρό άνθρωπο δεν το έχει κάνει αυτό στη ζωή του. Οπότε ο Γιάννη ήρθε και το έκανε πρώτο. Είναι εξαιρετικό βίντεο. Ε, μπορεί να το κάνουμε και, και άλλα. Δηλαδή, ε, podcast, τώρα μια ποικιλία. Στην ομόνια. Θα πάω. εγώ Τώρα θα ανοίξω το μικρόφωνο, θα ανοίξω την κάμερα, θα πω γεια σα, παιδιά, είμαι κόστο μια ποικιλία. Με τα 5 λεπτά θα είναι μαύρη η οθόνη και θα μου έχουν εκλέψει την κάμερα, αλλά δεν πειράζει, και θα είναι όλα στην ομόνια όμω. Γιατί έτσι το βίντεο γίνεται πιο τρικη και να σου πω και κάτι έτσι την πάτσα κι εγώ. Δηλαδή, το βίντεο το πάτσα επειδή έλεγε στην ομόνια. Αν έλεγε τρώσα το The Rock Johnson θα έλεγα στα αρχίδια μου φάει ό,τι θέλει. Αλλά στην ομόνια τι θα κάνει. Θα πάρει και πρέζεσαι όταν δεν ρωτήσει. Δεν ξέρω. <χι> <χι> δεν ξέρω. Θα δούμε. Τεριέκλι Κλέντα τώρα. Έχει μάθει τώρα τελευταία να θέλει χάδια από εμένα συγκεκριμένα και έρχεται στο. στο lap. Μου κάνει lap dance. Έρχεται <χι> στο... στο μπουτάκι μου και μου κάνει το super γουργούρισμα και με κοιτάει στα μάτια. Τώρα αυτή με κοιτάει στα μάτια <χι> και τώρα μου πειράζει το μικρόφωνο. Αλλά, ένα τέτοιο και έχει φύγει ακλεφτικά το, ε. Και με κοιτάει στα μάτια και κάνει. Και θέλει απλά χαίδεμα. Και το κάνω. Μετά από λίγο, βέβαια, πάλι μου δαγκώνει τα, τα αισόψυχα, Αλλά ξέρει κάτι. Έστω, έστω, έστω. Τι λέει μαγκή και μαγκή τη, καλά είστε, όλα καλά. Εγώ είμαι ο Κώστα Κρύο και αυτό είναι άλλο ένα podcast. Μία. Μα θα το πω στον αρχηγό. Έτσι, δεν ξέρω, μου είχε έρθει μου είχε κολλήσει και θα το πω στον αρχηγό. Τι στο λέει, μια ποικιλία podcast. Κώστα Κρύο, πάμε πέντε μπαλά, δέκα μπαλά. Έλα. Podcast, μια ποικιλία. Ένα podcast που τα περιέχει όλα. Πέντε, πέντε μπαλόγια δωματιάκι. Περιέχει ε, προσωπικέ ιστορίε, ιστορικά γεγονότα, κανένα fun fact και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Αν σας αρέσει που στο παιδό αυτό που βλέπει, μπορεί με δύο τρόπου να κάνει ε, donut. Μπορεί να αγοράσει τι ε, fucking μαρμελάδε. Έχετε fucking πέσει τι μαρμελάδε. Θέλουμε να πάρετε περισσότερα. Κάντε donut εδώ για μαρμελάδα. 5 ευρώ, 5, 5 ευρώ το βαζάκι και παίρνετε γεύσει. Ε, μπορεί να είναι ανανά μαλλιμπού, μπορεί να είναι και ε, δεν ξέρω κι εγώ τι ερωτήσετε, τι διαθέσει μα γεύσει έχουμε. Αν σα αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπει, μπορείτε που στο παιδά να πάτε στην, στο Λοσάντζελε fucking Λο που έχει παράσταση ο Αλεξάνδρο Χαριζάνη. Αυτό <laughs> <laughs> το συγκεκριμένο να εγώ επειδή έχει μπει φυλακή που έχω ξεχάσει. Μαζί με εμένα λοιπόν, παιδιά, χαριζάνει 5 ευρώ κάποια πράγματα. Πράγματα, αλλά το εισιτήριο μα είναι 12 ευρώ. Η εισιτήρια στο Η παράσταση λέγεται drop Μπορείτε να έρθετε να την δείτε και να γελάσετε με την ψυχή σα κάθε Δευτέρα. Ναι, κάθε Δευτέρα, ρε, ορκίζομαι. Κάθε Δευτέρα. Όσο προλαβαίνετε. Θα ξεκινήσουμε παιδιά με κάτι το οποίο είχαμε δύο-τρει εβδομάδε να κάνουμε γιατί είχαμε άλλε δουλειέ. Ε, ένα fan fact, γιατί αυτό λέγεται αυτό, γιατί εκείνο λέγεται. Εκείνο μου στείλε ένα στο Instagram και μου λέει, ρέ, Κωσταν, γιατί. Η λειτουργία πτήση. Είναι η λειτουργία πτήση. Γιατί τη βάζουμε δηλαδή στο αεροπλάνο, τι, θα πάθει. Και δεν ήξερα αλήθεια είναι είναι, είναι. είναι πολύ πασιφανέ, εγώ ταξιδέψα και με αεροπλάνο, δηλαδή, δεν είχα ιδέα. Για το γιατί βάζουμε, δηλαδή. Τι, ότι εγώ θα βάλω λειτουργία πτήση και δεν θα έχω WiFi και τι, δεν θα δω πορνοτενίε όπω βλέπω συνήθω. δεν δε, 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 δε μπορούσα, να, δε μπορούσα να, πάει καν το μυαλό μου. Έφασε η κόρα μου, κόβει τα δεδομένα και το WiFi. Ωραία, γιατί. Απλά θε να περάσουμε πιο δύσκολα στο αεροπλάνο. Αυτό είναι το, το point και τα κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά βλέπω εδώ, επειδή μάλλον ζω σε μια σπηλιά και δεν το έχω γκλάρει και ποτέ, ότι Επίση, ανακοπηθεί η λειτουργία πτήση, κόβονται αυτά, ωραία. Με απλά λόγια, λέει. <laughs> λέει, κοστά, είσαι χαζό, <laughs> κοστά. Είσαι κακουμπί, περίμενε. Με απλά λόγια, η λειτουργία πτήση μετριάζει τυχόν παρεμβολέ σε ευαίσθητα συστήματα του αεροπλάνου. Δηλαδή, ε, οι ραδιοσυχνότητε που θέλει το αεροπλάνο για να επικοινωνεί με ραντάρ και με παπαραντάρ και τέτοια. Είναι οι ίδιε που θέλουμε εμεί για να λαμβάνουμε μηνύματα με το WiFi και με τα δεδομένα. Και αυτό λοιπόν από το απεργοποιούμε για να μην πάνε μηνύματα. Φαντάζομαι να πάει το μηνύμα... τα μηνύματα μου στον πιλότο και να μην το πάνε τα δεδομένα από ραντάρ. Mm. Και εκεί που αυτό περιμένει να πει: Ωραία, προσγειωθείτε εδώ στο Άμστερνταμ να λάβει dick Pick, ξέρω εγώ, και moon Pick και Κολπικ. Κολπικ. Δεν σου και θα, τα ήταν Εντάξει, να είναι η μόνη ευκαιρία, ρε γάμο, η μόνη ευκαιρία που μπορούσαμε να έχουμε τέλειο σήμα. Γιατί είμαστε δίπλα, δίπλα στην κεραία, ρε φίλε. Δίπλα, δίπλα. Πετάμε δίπλα από τη Έτσι δεν είναι. Ο δορυφόρο, ρε δηλαδή, θα πιάνουμε όχι 5G. 10G θα πιάνουμε. 10G. Αλλά δεν μπορεί να μπει αεροπλάνο με 10G. Σε σταματάνε. Οπότε μπορεί να τα πιάσει πάνω στο αεροπλάνο. Ε, μάθαμε και κάτι σήμερα. Έμαθα και κάτι γιατί υποθέτω εσεί το ξέρατε γιατί είστε σοβαροί άνθρωποι. Αλλά ξέρει κάτι. Έγινα. 0, 0, 0, 0, 0. 10G τη πιο σοφό, και αυτό είναι που ματράει. Τι έχει γίνει στην επικαιρότητα, παιδιά. Τι έχει γίνει ένα τρένο του ΙΣΑΠ, πήγε να μπει στο μετρό, πήγε να μπει στο. Δεν κατάλαβα. Κατά πήγε να γίνει τέλο πάντων ένα τέμπι 2 η Αθήνα η επιστροφή. Ε, δεν νομίζω βέβαια να είχαμε τόσα ατυχήματα να μπαίνανε σε. Τα ξέρει. Απλά θα σφήνωνε και θα γινόταν μεγάλη έκρηξη από σίδερα και θα πέθανε ο κόσμο πιθανότητα. Δεν ξέρω τι πήγε να γίνει. Αλλά εντάξει, κλασικά. Τα τρένα πήγανε να καταστραφούν. Αυτό είναι γνωστό πλέον. Είναι, δηλαδή, το, το, δια... Αυτό είναι το τραγικό τη κοινωνία. Το ανοίγω το κινητό, το διαβάζω και λέω Ε, Ελλάδα. που δεν εντυπωσιάστηκα καν να πω Ωπα ρε παιδιά. Τα τρένα. Ε, δεν πάμε καλά. όχι τίποτα, 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 τίποτα. Α, το άνοιξα λέω Ε, γκρι. Και πάω από το. welcome to Greece, έτσι. Τουρίστε. Ε, ε, σοβλάκι, τζατζίκι και τρένα που διαλύονται. Αυτό. Και το προσφέρασα και λέω Α, εντάξει, οκ. Στα άλλα νέα είναι ότι έβγαλε νέο τραγούδι ο Μότσαρντ. <laughs> λοιπόν. καταλαβαίνω πώ ακούγεται αυτό. Αν δεν το έχετε ακούσει, παιδιά, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι A hey, Foggy. Oh. Είναι. Εγώ ένα ρωτήσω ο Μότσαρντ. Ε, αυτό που φαντάζεστε είναι, δηλαδή μου ψάχνανε κάτι αρχεία, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί σε μια βιβλιοθήκη. Βρήκανε κάτι πεντάγραμμα του Μότσαρντ και που δεν τα είχαν παίξει ποτέ και γενικότερα σου ένα παίξιμο live κάπου. Οπότε στην πραγματικότητα για τα αυτιά μα ήταν νέο τραγούδι του Μότσαρντ. Το ζήσαμε και αυτό. Και σκέφτομαι ότι σίγουρα στάνταρ, κάποια κάπου κάποτε, θα είχε χρησιμοποιήσει την ε, ατάκα αντιπεσήματο. Δηλαδή, θα την παίζανε και θα ήθελε να ρίξει ατάκα χιλοπιτοποίησης Και θα είπε: Θα σου κάτσω μόλι βγάλει ένα τρογόδιο Μότσαρτ. Και καλά, ξέρεις, το ποτέ. Τότε δεν παίζει να γίνει αυτό. Ποτέ, οπότε παρ' Και τώρα θα έχει στείλει αυτό. Το άκουσε. <laughs> Πώ σου φάνηκε. Μπορεί τώρα να μην θέλει κανένα από του δύο σεξι και αλλά καλό ήταν το νέο τραγουδάκι του Μότσαρτ. Ότι ένα σίγουρα σε όλο κόσμο αυτή τη στιγμή θα κλαίει γιατί θα το έχει πει κάποτε και θα νέο τραγούδι Μότσαρτ στο κάθομαι. Ναι. Οπότε δεν το έχω ακούσει. Ήρθε η ώρα όμω να το ακούσουμε live. Ένα λεπτάκι live. Θα το ακούσω και θα σα πω τη γνώμη μου αμέσω μόλι το ακούσω. Για να δούμε. Φύγαμε. Μαλακή ήταν, παιδιά. Μαλακή. Ποιο είσαι εσύ, Ρεκόστα, που θα ρίξει να μα πει ότι το τραγούδι του Μότσαρτ ήταν μαλακία. Θα σου πω: Δεν υπάρχει αντίδραση που μπορεί να κάνει και να είναι οκ. Okay. Δηλαδή, ακού τον νεό του Μότσαρτ και λε: Αξ, καλό ήταν και Αξ. Ο τρανό ήταν καλύτερο από τον τελευταίο που κυκλοφόρησε. Δεν, δεν υπάρχει η σωστή αντίδραση για τον είναι του. Είναι Όχι πάντα καλό, είναι Mozart πάντα. Δεν δηλαδή, α σου πω τώρα και εγώ, την άποψή μου. Μου άρεσε να το βάλω. Είχα κλείσει, βιέστηκα να το βάλω στο, στο, στο πατάκι μου. Δεν είναι η φάση μου Mozart, παιδιά, ακόμα περισσότερο. Βάγκνερ. Βάγκνερ, κλασική μουσική έκανε ο Βάγκνερ. Καλά δεν τα λέω. Yeah. Ναι, που είναι λίγο πιο dark. Εντάξει, λοιπόν, μπορεί να έχω γίνει ριτζίλ τώρα, δεν πειράζει, θα το βρω στο μοντάζ και στη χειρότερη θα το κόψω. Στην καλύτερη θα το αφήσω. Στην κανονική τέτοιο θα το υποστείτε. Με τι χτερίζεται τα μαλλιά του Μότσαρτ? Με Μοτσατσάρα. Ah. Τι να σα πω, παιδιά, να σα πω για ένα πολιτισμικό σοκ που έφαγα. Να θα σα πω, ήμουνα που λέτε στο πάρτι για το The Web για τα 17 χρόνια στο Νέο Ηράκλειο, παιδιά που χάσατε που δεν ήρθατε. Εγώ το είπα σε κάτι podcast πριν, να αρχόσασταν. Τέλο πάντων, έγινε ένα πάρτι και τα λοιπά. Και, και αυτό που έμαθα τα τελευταίε στιγμέ είναι ότι οι καλεσμένοι, οι influencer, οι διάσημοι του πάρτι είναι ο Κώστα Κρύο και ο FY. Yeah. Αλήθεια, δεν κάνω καν χαβαλέ. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι θα έπρεπε να κρατήσουν τη φάση. Ο F. Φάγκι. με τον. Ε, εμένα. Και θα ήταν. ήταν τρέλα. Ήταν έξω πραγματικό. Παιδιά, ήταν πολιτισμικό σοκ. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τόσο έντονο. Όχι να το τον ευγάρι. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Αλλά ήταν μια χαρά, όχι έντονο. Το χειρότερο ήταν τα παιδιά. Καταλάβαινε τώρα ένα Internet café πάρτι. Τώρα ο κόσμο. Ε, χαμός, είχε παιδιά και ειδικά FY τώρα μάθανε θα έρθει να τραγουδήσει ήρεμη καφέ. Τρέχοντα, τύπου σπρώχνανε και ήρθανε παιδιά, γάμισε τα ήταν. Και ήταν αυτό τώρα, θέλανε, είχε έρθει FY με προφανώ ε, μπράβου. Ήταν τα παιδάκια, θέλανε να τον ακουμπήσουν. Ένα έβγαζε φωτογραφία και έκλαιγε γιατί πρέπει να φωτογραφία. Ήταν άβολο, φουλ όλο ρε παιδί, μου βγάζανε και με μένα. Μετά μου ρωτάγανε εσεί ποιο είστε. Και λέω και, γιατί έβγαλε φωτογραφία, μικρέ μου νεαρέ και α, 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 α ναι και ξέρει. Μετά του έλεγα: Μένε Κώστα Κρύο με βρίσκανε στο TikTok και μου λέγανε: Θα με ακολουθήσει πίσω. Και είμαι σε φάση, δηλαδή, τι γι' αυτό ζείτε. Αυτή είναι η ζωή σα. Να βγάλετε μια φωτογραφία με ένα που δεν ξέρετε, αλλά υποθέτω ότι μπορεί να είναι γνωστό γιατί βγάλανε κι άλλοι, και μετά να σα ακολουθήσει πίσω. Και τι, θα πάω σχολείο, άλλη δηλαδή, μέρα και θα πει: Κοιτά, ποιο με ακολουθάει. Ο Κώστα Κρύο. Γιατί σε ακολουθάει να βάζει βίντεο. Ε, όχι, με ξέρει και με ακολουθάει, φίλο μου. Δεν ξέρω από πότε αυτό είναι flex, παιδιά. Δηλαδή, να μου πει γιατί εσύ δεν να σε κάνει ad στο facebook παλιά ο Σάκη Ρουβά. Μπορεί, μισό λεπτό. Γιατί αν δεν πίνει από κούπα Hello Kitty ξεβαμένη καφέ, τι καταπίνει. Θα ήθελα να με κάνει φίλο στο facebook ο Σάκη Ρουβά, ε, δεν το αρνούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρω, έχει νόημα τώρα όλη αυτή η τρέλα που, 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 που υπόρωσε... και... όλο αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω. Και τα άβολα που γίνανε ήταν έρθει ένα παιδί να μου πει πώ το λένε στο TikTok κλασικά. εγώ Πάω στο σετ ε, και λέει: ε, ε, το, Να του γράψω Κώστα και από κάτω είχε ψάξει φούτμπολ, Μέση, Νέι Μάρκετ, τίτλο. Ευτυχώ που έχει ψάξει football και δεν έλεπες βυζιά. Θα ήταν άβολο να το δω αυτό. Εγώ τώρα, σε παιδί μηδέν δημοτικού, ξέρω εγώ, δεν ξέρω καν τι ήταν. ήταν ε, ο Ισχυρό κι εγώ, παρέμεινε την κατευθύνη για πρώην και φυλακή. Αλλά τέλο πάντων, όλα, όλα, όλα λάθο. Και το χειρότερο ήταν ότι εκεί γινόταν. Ε, χαμό από ανήλικα ρε παιδί μου αγοράκια. Προφανώ Ιντερνετ Καφέ, Φουγάει το συζητάμε τώρα. Κάνει ένα σοβαρό κοριτσάκι. Α, τρία σοβαρά κοριτσάκια μόνο θα το κάνανε αυτό. Και κάποια στιγμή έτσι όπω έχει μέσα τίγκα αγοράκια. Α, έρχονται δύο κοριτσάκια τύπου Max Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Μπορεί και έκτη, ξέρω, στο τσακίρ κέφι έφη, φοράγανε sugar free φόρμες, τώρα είναι πολύ περιγραφικό έτσι όπως το περιγράφω και είναι ωριάκα περίεργο και ακούω ακού, να λένε Λε να έχει κανένα κουμενάκι για μα εδώ μέσα. Μπαίνουν μέσα και μα το Θεό μετά από δύο λεπτά βγαίνουν ξενερωμένε και απλά φύγανε. Και λέω: ναι, σε Ιντερνετ καφέ κανεί δεν γάμισε. Οπότε ήταν μια άβολη εμπειρία. επίσης μια άλλη άπολη στην που είχαμε ένα ανήλικο. Θα μου πείτε, Κώστα, τι, τι, τι segment είναι αυτό, τι έκανε με ανήλικα, τι, τι συναστροφέ έκανε με ανήλικα. Παιδιά, είναι κάποιοι που είναι φάνε και θα σα πω εγώ τι γίνεται. Και ήρθε ένα ανήλικο, τέλο πάντων, πέρασε μια δύσκολη ιστορία. Δεν μπορώ να την περιγράψω. Όλοι βαριέμαι, ήταν πολύ κρίνη σε πολλά σημεία. Και κάποια στιγμή, τέλο πάντων, είναι ανέβω εγώ στην παράσταση να παίξω πρώτο. Έβγαινα και πάω και λέω: Φεύγω, πάω παράσταση. Και μου λέει: Μισό, να σε αγκαλιάσω. Αγοράκι ήταν, μην ανησυχείτε, και ο πλάκα. Αγκαλιάσω και εκεί λέω: Είσαι, έκτη λέω, δημοτικού πρώτη γυμνασίου. Δεν έχει ε, κοινωνικά στάνταρτ και δεν ξέρει τι είναι το όχι και ο ιδιωτικό χώρο κάποιου. Πάρε την αγκαλιά. Ε, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν το είπα: Πάρε την αγκαλιά. Του λέω: Ναι, ναι, ναι. Αυτό με αγκάλισε προφανώ. Του λέω: Να σου πω, θα ξανάρθω. Δεν είναι ότι φεύγει πάντα. Θα παίξω 10 λεπτά και θα γυρίσω. Και μου λέει Α, εφέρε πίσω την αγκαλιά και κάνει παιδιά την κίνηση ανάποδα και κάνει και τον ήχο να πάρει την αγκαλιά πίσω, παιδιά. Από τα καλύτερα. Παύλα χειρότερα, παύλα κορυφαία, παύλα cringe πράγματα που μου έχουν σεβεί στη ζωή μου. Δηλαδή, αλλιώ ωριακά άσχημα, λέω, η αγκαλιά μου, ει! Hey, μετά δεν μου την ξανά δώσε, παιδιά, ποτέ, απλά την πήρε πίσω. Δεν ξέρω αν σα έχουν πάρει πίσω αγκαλιά, εσά. Το με πλήγω σε αυτό. Καταλαβαίνω να την πάρει για να μου την ξανάδώσει όταν θα χρειαστεί, αλλά δεν μου την ξανάδώσε ποτέ, μετά μου δώσε απλά χέρι. Και λέω να το χέσω το χέρι. Εγώ θέλω την αγκαλιά σου, φίλε μου. Δ, δεν το είπα γιατί καταλάβει, αλλά θέλω την αγκαλιά. Νιώθω μόνο αυτή τη στιγμή. Έχει περάσει η εποχή με τα νησιώτικα και με τα δημοτικά που τα ακούω και τα σχολιάζω. Και τώρα ήρθε η ώρα να έτυχε, ε, ρε παιδί μου, να πέσει στα αυτιά μου ένα τραγούδι του νέγρου του Μωριά. Κακή παύση αυτή, το οποίο λέγεται Η Έτσι. Το έχετε ακούσει πάρα πολύ, φαντάζομαι να είστε μέσα στη hip hop rap σκηνή, αλλά εγώ το έχω ακούσει μία φορά και μία τώρα δεύτερη, ρε παιδί μου, δεν το θυμόμουν τι και το άκουσα και σοκαρίστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα τι ακολουθεί, ποιο παίζει, τι γίνεται και αυτά. Και δεν έβλεπα ποιο και τι και πώ, και απλά το ακούω και θα σα σχολιάσω λίγο του στίχους και αυτά να το τέτοιο. Όσοι το ξέρετε, ελάτε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Ξεκινάει ο Νέγρο του Μουργέ και λέει Γεια σου βρε κοκέτα, έχω άδειο σπίτι Μπέκα, έλα να παίξουμε του ρόλου. Θα είμαι ο κύριο Μπέκα και εσύ Βικτόρια, ωραία μαγάμισέτα. συλλάβανε κι άλλο παιδί, θα βγει μετά τι 10. Ρε παιδί μου έχει εκεί, έλα να κάνουμε roleplay. Οκ, okay, ξεκινάμε απαλά. Έτοιμη να πάει, χωρίς να έχει φάει. Έχει μόνο αντί για μάλινα, απλά κολάν φοράει. Εντάξει, μέσα στο παρτάκι με το μάτι θα σε φάει και ύστερα τον τρώει στο δικό τη θα φοράει. Τέλο πάντων, περιγράφει τώρα εκεί μια συνθήκη, έτσι με μια κοπέλα. Τώρα από εδώ από εκεί, ότι φοράει τα κολάν τη. Αλλά ρε παιδί μου, Μέχρι στιγμή δεν είναι ότι, είναι δεν υπάρχει σεβασμό ή κάτι. Σου λέει εντάξει τον τρόπο εδώ κλασικά έχει πει δεν ότι είναι κάτι καινούριο. Συνεχίζει. Μπερδεμένη λογική μου, ορτή μα λε. Μην μπει καμιά τάκα γιατί βγαίνει ότι φτε. Σχέση ομαλή, όχι θέλουν σα φέρνει. Τα βλέπουν σε ταινίε και σε δυτικέ σειρέ. Εντάξει, ρε παιδί μου, μέσα στο κινητό τη track Αφροαμερικάνικα πιστεύει ότι είναι <coughs> για όσο παίζεται το track. Το έγραψε και παρά έξω στο Φιμπί. Σκαλώνω εγώ σαν νέγρο γιατί είναι μια λευκή. Ωραίο ρε παιδί μου έτσι και το το πολυπολιτισμικό, ξέρεις, το, το... το ρατσιστικό ε, του, του, του τέτοιου, ξέρεις ότι α, γιατί ο νέος του Μωριάν δεν το ξέρετε είναι άνθρωπος που είναι σκούρου χρώματος <laughs> το είπαμε το χειρότερο πιθανό τρόπο και ρε παιδί μου έτσι είναι ωραίο γι' αυτό και λέγεται νέος του Μωριάν, Φαντάζεσαι να λέγονταν το νέος του Μωριάν και ήταν άκυρο, να ήταν ένας άσπρος, ξέρεις. Απλά λέτε νέχρο του Μουριέτ, γιατί μ' άρεσε το λογοπαίγνιο, δεν ξέρω. Οπότε σου λέει, αυτή η λευκή, εγώ τε... τέλο πάντων. Σε βλέπει φιλικά και σε ρωτά πια γαμά. Οκ. Άμα δεν είσαι κόμμενά μου, τι στο μπούτσο ρωτά. Άμα στο μενού έχω φίμη, φράγκα ή τη δόξα, θα έρθει με χίλιου τρόπου, αλλά τα έχω 400. Ρε παιδί μου, έτσι. Παρουσιάζει κάποιε καταστάσει γυναικών. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ρε παιδί μου. Παρουσιάζει κάποιε έτσι. Περιπτώσει που του έχουν συμβεί, μία από <συμπτώσεις> το θέλει τη φήμη, η άλλη ξέρει και ρατώνει τον κομμενό τη, η άλλη έχει τεσπίτι του. Ε, ε, έχει, έχει έτσι μια γκάμα ρε παιδί μα λέει τα ερωτικά του ρε παιδί. Αυτό, τα ερωτικά του. Και μετά έρχεται το ρεφρέν που λέει Οι γυναίκε θα με τρελάνουν, οι γυναίκε στα με νετάρουν. Οι γυναίκε αφού σα τεστάρουν μαζί σα να το κάνουν, μετά σα ξεκάνουνε. Οι γυναίκε θα με κομπλάρουν, οι γυναίκε θα με μουρλάνουν. Οι γυναίκε, αφού σα τεστάρουν, μαζί σα το κάνουν. Μετά σα ξεκάνουν. Τέλο πάντων, έχει ένα γενικό τη φάση. παιδιά μιλάμε τώρα για γυναίκε και καταστάσει. Και λε, εντάξει, μέχρι θυμίζει, οκ, μα λέει τι εμπειρίε του. Συνεχίζει ο Ναγροστομοργέη και λέει: Σκάει πάλι κοκέτα, με άριστα το τέλειο. Σκά στο θrio σαν σεβενά με μέντο. Με το που τελείωσε ρευλάμι το κοντσέρτο, μπε αμπαλίτσα πέξα μέσα τον πεμπέτο. Μα ξαφνικά τα σπάει και έτσι μου ξεσπάει σε μένα. Λέει, πεστα τη λέω και έτσι μου ζητάει τα ρεστα αμανάτ και ακόμα τι φιλικέ μα βόλτε, μα αυτό γιατί μου το πε κάνουνε σακλώσε. Έχει, έχει μια. Ένα, Πώ το λένε, ένα, ένα μπιφ, ένα τσακωμό γίνεται αυτή η στιγμή εδώ πέρα. Οι ωραίε δεν είναι βέρε Αθηνέ, okay, μα όλε έχουν γεύση νοστιμιά σαν είναι νέες, αυτό περίεργο. Απογορευμένη αγάπη γιο αλλοδαπού, ερωτευμένος με τη δούκη Ωραίο αυτό. Ε, ωραίο τετράστιχο αυτό. Έτσι και μα λέει και τη δούκη του αστυνομικού που είναι mm <κοκέντα>, όπως όπω λέει και πιο πάνω. Και λε, εντάξει, μια χαρά, μ' αρέσει. Καυτή όπω τη λούπα, ζεστή όπω τη σούπα. Και όπω σούπα, το κομμενάκι είναι μουρλια. Κάνει τα γλυκά τα μάτια παρά μόνο αν ξέρει ότι κολλά με σένα σαν το παραβάν. Ωραίο ρε παιδί μου, ξέρει, έχει την παρομοίωση, κάνει αυτό από εκεί. Θα είσαι μία φαν, θα ήθελα να είχαμε φαν την ώρα που με σένα μετά πρόφασα να την φαμ. Αν βγήκες θα δίνω respect στο φαμ, εάν όχι εγώ φούρκα μόνο κακάλα να φαν. Ρε παιδί μου, έχει ωραίο, έχει τέτοια, μ, μ, έχει παρομοιώσεις, λέει εδώ πέρα για το αν είσαι φαν, είσαι μουρλια καυτή, ο, λούπα ζεστή, σούπαξη. Ξε... Έχει μια περιγραφικότητα. Δηλαδή θα μπορούσε να ξεκινήσει ασέβαστα και να ξεκινήσει. Μπουτάνε, ξέρετε, όπω Greek trap, παιδί μου. Τι γάμα, όρτα, ένα light, όπω λένε. Αλλά όχι, επιλέγει τον, τον παράδοξο τρόπο που έχει λίγο. Ποιητή, ο ποιητή. Είναι ποιητικά αυτά. Οι γυναίκε θα με τρελάνουν μετά, ξέρετε πώ πάει. Και μετά και την ώρα που το ακούω, δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ, δεν ήξερα και δηλαδή, δεν δηλαδή, θυμόμουν ότι συμμετέχει ο θήτη. Τώρα, για όσου δεν ξέρουν ποιο είναι ο θήτη, είναι ένα ράπερ το οποίο είναι full επίθεση για όλο. Δηλαδή περιγράφει από δολοφονίε μέχρι σεξοπράγματα σε σε ακραίο βαθμό. Δηλαδή είναι θήτη κυριολεκτικά αυτό περιγράφει στα κομμάτια του. Και είναι πάντα πιο επιθετικό, πιο aggressive, παιδί μου. Και... ενώ είναι ένα οκ okay. και είναι και τσιλαριστό τον beat να το ακούσετε και αυτά. Και περιγράφει και λέει τη δόξη και το ένα και το άλλο νεύρο στο μοριά. Οκ, okay. λε μια χαρά. Και ξεκινάει ο, ο Δήτη και με πιάνει ε, εξαπίνει, γιατί ξεκινάει. Γαμάω το λαρίγκι και στάζει το makeup. up Η πούτσα μπαίνει εύκολα σαν να ήταν lay-up. Λέει, μη τη μέσα γιατί έχει γκόμενο. Ζητάει να τη χώσω με στον κόλο το πτυσσόμενο. Και λέω, τι, περίμενε, περίμενε. Εγώ τώρα πλένω τα πιάτα. Τι κάνει, άκουγα εκεί έναν τύπο να λέγεται δούξα του νομικού και τώρα χώνει μέσα στον κόλο πτυσσόμενο. <laughs> Λεπτάκι. Όπω προέκυψε αυτή η ιστορία, μισό λεπτό. Βλέπει σεξ θέλει σεξ με το city. Μετά το live μου λέει: Έλα, πάρε με σπίτι. Τώρα ξεσκονίζει το τραπέζι με τη μύτη, οκ. Okay. Είναι μια θεά. Σύγχρονη Αφροδίτη. Πάρ το πείμα. Μαλάκα. Πάρ το πείμα. Είναι μια θεά. Σύγχρονη Αφροδίτη. Τι. Εμεί δεν κάνουμε παρομοίωση, επειδή είμαστε λίγο. Πιο επιθετική και λέμε για το λαρίκι και το make-up. Τι λε τώρα, Και κλείνει με το καλύτερο πιθανό τετράστιο σε ραπ κομμάτι. Η μικρή ψάχνει κάτι διαφορετικό. Οκ, okay, ωραία. Τι όμω, τι, τι, ρωτάζεσαι Τι ψάχνει η μικρή, Και σου λέει Θέλει ένα σάντουιτ διαφιλετικό. Μπούμ, επειδή είναι αυτό και ο νεύρο του μωριά. Οπότε αυτοί, άμα είναι μία και κάνουν τρία και μπουν ανάμεσά τη, είναι σάντουιτ ανθρώπινο. Οπότε είναι διαφιλετικό, επειδή είναι άσπρο μαύρο. Α και λέει Δεν είναι σεξιστικό. Όπα, πάρτο. Πάρ γιατί τώρα είσαι έτοιμο να το γράψει και να πει αιー, εε, ξεφύγατε. Αλλά σου λέει δεν είναι εσύ και Το Μουνί αγαπώ. Οπότε ξέρει, μα δίνει το δικαίωμα να λέμε ότι θέλουμε. Και μετά λέει από κάτι να το δικαιολογήσει όπω και το Μουνί. Αγαπάει την ψωλή. Και με αυτό, παιδιά, ο θήτη μα αφήνει και συνεχίζει και πάει σπίτι του και ο νεύρο ο Μωριά. Οι ναι, γυναίκε τα με τρελάνε. Εσεί τα μα τρελάνετε, μάγκε. Τι είναι αυτά που λέτε. Είναι απίστευτα αστείο. Η κλιμάκωση αυτού του κομματίου που ξεκινάει χαλαρά με περιπέτειε μετά στην ουδού του αστυνομικού και μετά εκεί που έφτασε είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν κλιμοκωθεί στα αυτιά μου. Εξαιρετικό κομμάτι. Το συστήνω σε όλου. Ακούστε το. Δεν είναι να ξέρετε. Είναι όπω το μουνί, αγαπάει την ψωλή. <laughs> αυτό, αυτό, θα λέω από εδώ και πέρα. <laughs> θα κάνω μια σεξιστική κίνηση κάπου, θα είναι η κοπέλα με τη το που κάνει τη λέω Σιδέρο, σε τα όπω κάνω συνήθω. Θα μου πει, είσαι σεξιστή τώρα, τι κάνει. <laughs> λέω, δεν είναι σεξιστικό. Το μουνί, αγαπώ. Όπως και το μουνί, αγαπάει την ψωλή. <laughs> Και όπω υποσχέθηκα στον φιλοφότη, είχαμε μπουλικέ βρυχέ πριν στο προηγούμενο δίκτυο και τώρα ήρθε η ώρα να περιγράψουμε πράγματα τα οποία βγαίνουν από το γκολο ή το πιπί ή το στόμα του γατιού μου. Θα mm -hmm. τα πάρω light. Σήμερα γύρισα και γάμισα μια γυναίκα στα τέσσερα. <laughs> Κατάλαβε light, όχι. Γύρισα σήμερα και όλο το σαλόνι ήταν μέσα στον εμετό. Ευτυχώ για κάποιο λόγο ήταν άοσμο, ήταν αόρατο τύπου νερό. Και αυτό είναι το θετικό τη υπόθεση. Το αρνητικό είναι ότι έκανε με το γάτα πάρα πολύ. Και πιθανότα, και πιθανότα ήταν κάτι που είχε φάει, δεν ξέρω γιατί μετά πήγε, έφαγε μια τέτοια γιατί την είδα να κάνει με τον μπροστά μου και <laughs> είχε... είχε, πάρα πολύ πλάκα. <laughs> και ξερνάει, δεν τρομάζει, με... ντρέπεται κιόλας που με βλέπ, τη βλέπω να το κάνει αυτό, πάει να φύγει τον πατάει, τον μπασάλι. Τέλο πάντων ήταν μια ιδέα, τέλος πάντων, μην τρώτε τώρα καλή όρεξη, μην τρώτε. Ε, ήταν εσυχαμένο, τώρα όμως Πρέπει να περάσω το μεγάλο challenge να τη δώσω σιρόπι με ένεση. Θα το βγάλω βίντεο κακού καλού να υπάρχει η δολοφονία μου, πιθανότατα. Θα το κάνουμε και Άγιος ο Θεός μπα και γίνει καλά το παιδί μου. Οπότε είχαμε ένα αυτό. Δεύτερο, ε, δεν ήξερα ότι τα γατιά ζηλεύουν αν φεύγει τόσο πολύ που θα πάνε στο μέρο που μυρίζει περισσότερο εσύ και θα το χέσουν. Mm -hmm. Το έκανε στο κρεβάτι, παιδιά. Τη άφησα μία φορά το δωμάτιο ανοιχτό, λέω έλα. Το κέρδισε, εξερεύνησε όσο θέλει, όσο λείπουμε να παίξει και θα γυρίσουμε για να σου δώσω τρίτ επειδή δεν έκανε ζημιέ. Και γυρνάμε και είχε χέσει μια φρεσκότατη κουράδα πάνω στο κρεβάτι και λέω: Οκ, okay, το μάθαμε το μάθημά μα, δεν με ενημερώσε κανεί γι' αυτό έγκαιρα. Δεν ξαναανοίγω το κρεβάτι ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. ποτέ. Αλλά τι που φίλε όμω ήταν εκδικητική κουράδα, δεν ήταν ότι μου φύγαν. Ήταν ότι πήγα, έστρωσα εκεί καλά, έσκαψα και καλά για να κάνω πώ κάνουν οι γάτε. Το άφησα πολύ πράγμα ήταν, σκουπίστηκα και όλα σε και έφυγα. Που γενικά δεν σκουπίζεται γιατί είναι γάτα. Αγλήφεται ή δεν κάνει τίποτα για πλέον έχει σκατωμένο ποπουδάκι. Αλλά τώρα το έκανα όλο δικό σου και έφυγε και έφυγε. Και μετά με γύρισα, μου και πήγα στο δωμάτιο και μύριζε ο θάνατο ο ίδιο. Ε, εντάξει, γίνονται αυτά, παιδιά δεν ήξερα. Και το τρίτο και χειρότερο από όλα θα σα πω είναι ότι κοιμόμασταν ένα βράδυ ε, μαζί και ξυπνάω και όλη η βερμούδα μου ήταν κατουρημένη και λέω ρε κατουρήθηκα μπροστά στο γάτι ξεφτύλα σε γίνα ρε και κοίταω τα ούρα και λέω ρε, πω, πώς... ρε Κώστα Πήγε και όλα μπήκε στα γεράματα και κατουργήσε πάνω σου. Αυτή είναι η κατάσταση τη ζωή σου πλέον. Στεναχωρήθηκα με εμένα ρε παιδί μου. Αλλά σύντομα κατάλαβα ότι δεν ήταν δικά μου τα ούρα. Πώ το κατάλαβα, Επειδή έβαλα το χέρι μου στα ούρα, για να τα μυρίσω. Τα μύρισα και δεν μύριζα στα τα δικά μου. Πού ξέρω πώ μύριζα τα δικά μου. Δεν θα... Αυτό είναι η ιστορία για άλλο podcast. Τέλο πάντων δεν ήταν δικά μου. σύντομη η γάτα μύριζε ούρα και αυτή γιατί μάλλον κατουρίθηκε στον ύπνο τη. Δεν ναι, ήταν εκδικητικό, ήμουνα ήδη κι εγώ στο κρεβάτι και γυμνούμαστε παρέα. Δε, κάτι, κάτι έγινε, τέλο πάντων, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά είχαμε ένα δύσκολο δήμερο που μύριζε ούρα όλο το σπίτι. Το θέμα ποιο είναι που θέλω να φτάσω με όλα αυτά δεν είναι ότι α πω πω αειδιαστική είναι η γάτα μου. Εντάξει, παιδί, ναι, τα μωρώ είναι, τα κάνουν και τα κανονικά μωρά. Δεν περιμένει να είναι γάτα για να κάνει διάριο με το κατουριουριό. Όλοι τα κάνουν. Το θέμα ποιο είναι ότι έτσι, παιδία, κατάλαβα ότι είμαι γονιό. Έτσι, έτσι. Καταλαβαίνει ότι είσαι ένα γονιό και πώ καταλαβαίνει ότι είσαι καλό γονιό όταν το παιδί σου σου δημιουργεί με οποιοδήποτε τρόπο από αυτού που σα ανέφερα σκέψει να το δολοφονήσει και τι καταπιέζει οι σκέψει. Ε, αγάπη προ αυτό και πόσο νοιάζει. Ε. Δηλαδή, γυρνάω και βλέπω σκατωμένο το κρεβάτι να τη δολοφονήσω. Θέλω 70%. 70% λέω πάει. Δω, τώρα θα την κρεμάσω. <laughs> Όχι, αλλά κατάλαβε. Και έρχεται, παιδιά, όμω η... η, αγάπη μου γι' αυτό. Ότι το τι θα κάνει. Περίμενε, δεν άξιζε. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Στην αγαπά. Και ήρθε και έγινε 100% αυτό. Ε, δηλαδή ήταν 70 versus 100. Άρα υπερνίκησε η αγάπη μου το τέτοιο. Και εκεί κατάλαβα ότι, όρε φίλε, αυτό είναι ο γονιό. Είναι να έχει ένα παιδί, να σε ενευριάζει με οποιοδήποτε πιθανό τρόπο σε σημείο που να εξοργίζεσαι και να μην του κάνει τίποτα γιατί το αγαπά. Έτσι είναι η αγάπη. Κοίτα να δει που έγινε γονιό. Μπράβο, Ρε Κοστάρα. Μπράβο, είσαι, είσαι, είσαι υπεύθυνο για μια φορά ζωή σου. Αλλά εντάξει, μην τα, μην τα, παραλέμε τώρα, παιδιά. Έχουμε αναπτύξει μια άλλη σχέση. Ενώ μια, μια καλή σχέση, όχι μη, μην πάει το μυαλό στο πουνερό αν μια, μια καλή σχέση, ρε παιδί μου. Ε, παιδι, ε, κοιμόμαστε μαζί ήσυχα. μου με ξυπνάει πρωί-πρωί. Με ξυπνάει πρωί. Όχι πρωί-πρωί. Πρωί. Που ναι, είναι, ok το πρωί. Έχουμε πάρει εδώ, παίζουμε. Τη σπάω τα αρχίδια. Πλέον έχω βρει τι τη, την ευριάζει τι τη το κάνω. Γιατί Μόνο αυτή θα τα κάνει σε μένα. Μερικέ φορέ όταν κοιμάται την ξυπνάω. Θα το κάνω τώρα, αλλά σήμερα είναι ταλαιπωρημένη με του εμετού. Αλλά θα την ξύπναγα και τώρα έτσι στο απότομα για να τη δείτε. Γιατί το κάνει και αυτή σε μένα. Οπότε ένα για fucking ένα. Ο θαλμό του θαλμού εδώ. Ε, δεν παίζουμε. Ο χειρότερο γονιό που υπάρχει. Και θα δείξει, παιδιά. Ε, ελπίζω για το καλύτερο. Θα κρατήσω ενήμερου στο Instagram. Αν θέλετε να μάθετε για την υγεία τη, Κώστα θέλει ακρίω. Μπείτε και δείτε. Και αυτά από μένα, ε. Ήμουν ο Κώστα Κυρίω, παιδιά. Αυτό ήταν το bot αυτό ήταν το podcast που στο παιδά, άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like, ένα σχόλιο, πέντε αστερίδια στο Spotify, πεντάμπαλο για μαρμελάδες Red Dragon, πεντάμπαλο παιδιά που στέλνει φάνηκα τον Παύλα να μπει και να πάρει μαρμελάδες που φτιάχνω με τα χέρια μου legit. Τις φτιάχνω και τι πουλάω και αυτά. Πέντε ευρώ το παζάκι και μια χαρά μαρμελάδα τρώω την κρέτη. Και αυτό και άμα θέλετε πάρα πολύ, ελάτε στην παράστασή μα με Αλέξανδρο Χάρη Ζάνη, Λέγεται ντροπή κάθε Δευτέρα στο Λο Άτζελε. 12 ευρώ ειστήριο Είναι στην περιγραφή και σα περιμένουμε εκεί. Φιλάκια και bye.